Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Από τη μια το Υπουργείο, από την άλλη η άσμες ενίας και στη μέση η παραγωγή. Κανονικά συνεχίστηκε σήμερα παρά την εντολή που υπήρξε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η διαδικασία ενεργοποίησης δικαιωμάτων στα υποκαταστήματα της Ένωσης. Οι παραγωγοί δεν ήξεραν τι να κάνουν. Κάποιοι διαμαρτύρονταν για την επιπλέον χρέωση την ίδια ώρα που ο Γενικός Γραμματέας του ΙΠΑΤ σημειώνει πως η υποβολή των αιτήσεων σταματά στην άσμες ενίας και θα γίνεται χωρίς την καταβολή χρημάτων από τους παραγωγούς. Κανείς δεν μπορεί να πει επίσημα το τι γίνεται και έτσι κάπου στη μέση βρίσκονται οι παραγωγοί. Στην κόντρα που άνοιξε μεταξύ του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της ΕΑΣ Μεσσηνίας. Για την όλη υπόθεση της ενεργοποίησης των δικαιωμάτων όσον αφορά την περιοχή μας, φαίνεται πως χθες δόθηκε εντολή να σταματήσει από την πλευρά του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μια και η ΕΑΣ λάμβανε διάφορα χρηματικά ποσά από τους παραγωγούς ως τίμημα για την υποβολή της αίτησης ενεργοποίησης των δικαιωμάτων, κάτι που γίνεται δωρεάν. Η σύμβαση είναι ίδια, δεν έχει αλλάξει από πέρσι, είναι τριετής η σύμβαση. Άρα λοιπόν τώρα οι διάφορες ερμηνείες που δίνονται είναι σεβαστές, δεν μπορούν όμως να σύγουν τα θεμέλια της σύμβασης που είναι η δωρεάν ενεργοποίηση των δικαιωμάτων από τους αγρότες. Εμείς επιμένουμε σε αυτό το ζήτημα. Δεν μπορούμε ένα κείμενο που έχει υπογραφεί να μην το τιμήσουμε, όπως το ίδιο συμβαίνει και από την άλλη πλευρά, δηλαδή οι Πασεχές και η Europublic. Το ίδιο λένε. Και όλα αυτά που κάνουμε τα κάνουμε σε συνεργασία μαζί τους. Και ενώ μια τέτοια εντολή δόθηκε από την πλευρά του Υπουργείου, το σύστημα για μισή ώρα έμεινε κλειστό και την υπόλοιπη ώρα δεχόταν κανονικά τις ενεργοποιήσεις των παραγωγών που και σήμερα ήταν πολλοί στα υποκαταστήματα της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών. Να σας πω ότι ναι, συνεχίζεται αυτή τη στιγμή κανονικά. Εμείς παίρνουμε αιτήσεις από τον κόσμο. Βέβαια το πρωί κατά τις 10.30 για μισή ώρα είχε κλείσει το σύστημα, το οποίο ξανά άνοιξε μετά. Δεν κάνουμε τίποτα διαφορετικό από ό,τι έχει συμφωνηθεί και σε επίπεδο Πασαγιές και πανελλαδικά. Και παρόλα αυτά εμείς είπαμε ότι και σε εθελοντική βάση είναι αυτό το σύστημα, διότι εμείς παρέχουμε μια υπηρεσία στον παραγωγό η οποία δεν το υποχρεώνουμε. Δεν υποχρεώνουμε να σώσουμε κανέναν, όποιος θέλει. Δηλαδή υποστηρικτικά με την έννοια του τεχνικού συμβούλου αυτό κάνουμε και θα φανεί στο τέλος από τις πολλές λακκούβες που κρύβει η φετινή αίτηση ενιαίας ενίσχυσης, ιδιαίτερα με τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν οι παραγωγοί με το Ε9. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργος Κανελόπουλος, μιλώντας στην τηλεόραση, μπέστε κανέ λόγο για παρατυπία από την πλευρά της Ένωσης που συνεχίζει αυτή την τακτική του να λαμβάνει χρήματα για μια ενεργοποίηση που είναι δωρεάν, ενώ ο Βασίλης Κοζομπόλης μίλησε για παρεξήγηση. Και οι παραγωγοί θα εξυπηρετηθούν πολύ γρήγορα. Μια διακοπή ολίγων ημερών δεν πρόκειται να βλάψει ούτε τις επιδοτήσεις, ούτε δεν πρόκειται να βλάψει ούτε τους αγρότες. Απέναντι θα τους ωφελήσει, γιατί δεν θα πληρώσουν για την ενεργοποίησή τους. Νομίζω ότι ήταν μια υποχρέωση, δημοκρατική υποχρέωση, μια συμβατική υποχρέωση, την οποία πρέπει να τιμούμε σε αυτό το κράτος. Επιτέλους πρέπει να μάθουμε να σεβόμαστε ορισμένους θεσμούς. Εμείς προσπαθούμε να προστατέψουμε τον παραγωγό, πέραν των υπολείπων βεβαίως παροχών που έχουμε να κάνουμε με τα χαρτιά, με την εξυπηρέτηση των φωτοτυπιών, με τις βεβαιώσεις που δίνουμε όλη τη διάρκεια του χρόνου, φωτοαντίγραφα, μηχανήματα, έτσι, μερομίστια που πληρώνουμε όλο τον χρόνο εδώ πέρα, πέρα που δεν έχει να κάνει με την ενεργοποίηση. Έτσι, η ενεργοποίηση είναι 10 λεπτά ο παραγωγός και φεύγει. Μιλάμε για τα υπόλοιπα όλα, στους υπόλοιπους μήνες όλου του χρόνου που διαθέτουμε εδώ πέρα. Είμαστε σε... Πιστεύω ότι μπορεί να υπήρξε κάποια παρεξήγηση και το θέμα ελπίζω να τακτοποιηθεί. Πάντως από το μεσημέρι ξανά έκλεισε το σύστημα για την ΕΑΣ και καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε εξελίξεις και αύριο με τους παραγωγούς να είναι κυριολεκτικά στη μέση και το Υπουργείο να καλείται να βγάλει το φίδι από την τρύπα άμεσα. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Στην Καλαμάτα βρίσκεται αυτήν την ώρα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, που θα πραγματοποιήσει την κεντρική ομιλία του κόμματος εν ώψη των εκλογών της 6ης Μαΐου. Ο κύριος Τσίπρας στην κεντρική πλατεία της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας θα αναφερθεί στο διακύβευμα των εκλογών. Αναμένεται να αναπτύξει το πρόγραμμα του κόμματος για την έξοδο από την κρίση, ενώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται και η πρότασή του για την ενότητα των δυνάμεων της αριστεράς. Όλα αυτά θα τα δούμε σε λίγο. Θα συνδεθούμε ζωντανά και με την κεντρική πλατεία της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας. Στο μεταξύ, λίγες ώρες πριν από την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα, το ψηφοδέλτιο της Μεσσηνίας παρουσίασαν στελέχη του κόμματος. Μάλιστα, αναφέρθηκαν στο διακύβευμα της κρίσιμης αναμέτρησης, κάνοντας ειδική αναφορά στο στίχημα της ενότητας για την αριστερά. Τότε τη φορά δεν κρίνεται απλά το ποιος θα είναι κυβέρνηση και ποιος στην αντιπολίτευση. Τότε τη φορά κρίνονται αν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη θα κυριαρχεί η δικτατορία των αγορών ή η δημοκρατία των λαών.
αν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη θα κάνουν κουμάντο οι τραπεζίτες ή οι λαοί. Αν η Ευρώπη θα γίνει γερμανική ή η Γερμανία ευρωπαϊκή. Ξεχωριστό το διακύβευμα των εκλογών για το συνασπισμό της ριζοσπαστικής αριστεράς που παρουσίασε σήμερα στη Μεσσηνία τους 7 εκλεκτούς που απαρτίζουν το ψηφοδέλτιο με το οποίο το κόμμα θα κατέλθει στις εκλογές της 6ης Μαΐου στο νομό. Τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ έκαναν λόγο για ένα. Διακόπτουμε εμείς το θέμα για να παρακολουθήσουμε σε απευθεία σύνδεση με την κεντρική πλατεία της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας την ομιλία και τα όσα σημειώνει αυτήν την ώρα ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας. Φίλες και φίλοι, πολίτες της Καλαμάτας, η σημερινή σας παρουσία εδώ είναι ένα μήνυμα ισχυρό, ένα μήνυμα ανατροπής, ένα μήνυμα ελπίδας, ένα μήνυμα αισιοδοξίας ότι κοντοζυγώνει η ώρα που ο ελληνικός λαός θα πάρει στα χέρια του την τύχη του και θα οικοδομήσει ένα μέλλον με αξιοπρέπεια, ένα μέλλον που θα γκρεμίσει όλους όσους χωρίς να το ρωτήσουν τον έβαλαν σε αυτόν τον δρόμο της μιζέριας, της υποτέλειας, του εξευτελισμού. Κοντοζυγώνει η ώρα της δημοκρατίας. Κοντοζυγώνει η ώρα της ανατροπής. Η 6η του Μάη, σε 16 μέρες από σήμερα, μπορεί να γίνει μια μέρα ορόσημο για την ελληνική δημοκρατία. Μπορεί να γίνει μια μέρα ορόσημο για την Ελλάδα αλλά και για την Ευρώπη. Η μέρα του λαού. Η μέρα που θα μπορέσουμε να πάρουμε στα χέρια μας τις τύχες μας και να ανατρέψουμε αυτή την προοπτική της μιζέριας και της υποτέλειας. Το δίλημα αυτή τη φορά είναι εμφανές. Το δίλημα της κάλπης. Όσο και αν προσπαθούν τα παπαγαλάκια της διαπλοκής, όσο πως και αν προσπαθούν να τρομοκρατήσουν τον κόσμο, δεν θα είναι μνημόνιο ή χρεοκοπία. Διότι πλέον είναι φανερό ότι το μνημόνιο είναι συνώνυμο της χρεοκοπίας. Το δίλημα αυτή τη φορά και το καταλαβαίνει ο καθένας και η καθεμιά θα είναι ένα και μοναδικό. Συγκυβέρνηση των συνεταίρων του δικοματισμού και συνέχεια της καταστροφής, βάθεμα της φτώχειας και της εξαθλίωσης ή ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ και νέος συνασπισμός εξουσίας για να ανατρέψουμε το μνημόνιο. Για να καταγγείλουμε τη Δανειακή Σύμβαση, για να δώσουμε ανάσα, ελπίδα, προοπτική σε αυτόν τον τόπο. Αυτό είναι το δίλημα. Και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που βλέπουμε όπου και αν βρεθούμε, σε όποιο τόπο και να πάμε, αλλά ακόμα και εδώ, στη Μεσσηνία, στην Καλαμάτα, βλέπουμε ότι αυτοί που μας ακούν, που έρχονται στις συγκεντρώσεις μας, είναι πολλοί και πολλές. Δεν είναι μονάχα ο κόσμος που παραδοσιακά βρισκόταν το προηγούμενο διάστημα στην κάλπη της αριστεράς. Όχι. Δεν απευθυνόμαστε μονάχα σε αυτόν τον κόσμο. Απευθυνόμαστε σε όλους και όλες εκείνους και εκείνες που συνειδητοποιούν πια ότι η πολιτική τους τοποθέτηση δεν έχει να κάνει με το τι ψηφίζαν μέχρι χθες. Δεν έχει να κάνει με την ιδεολογική ή πολιτική τους καταγωγή. Αλλά έχει να κάνει με τα κοινωνικά τους βιώματα. Και απευθυνόμαστε σε όλους εσάς που μπορεί να βρεθήκατε στην κάλπη του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας και λέμε ότι εμείς δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε μαζί σας, αλλά έχουμε πολύ περισσότερα να ενώσουμε. Τι έχει να χωρίσει άραγε σήμερα ένας 50χρονος που βγαίνει στην ανεργία με δύο παιδιά, ένας μικρομεσαίος επιχειρηματίας που βάζει λουκέτο στο μαγαζί του, μια μάνα που βλέπει τα παιδιά της επιστήμονες με δύο πτυχία να μην έχουν δουλειά και να φεύγουν μετανάστες στο εξωτερικό. Τι έχουνε να χωρίσουνε ανάλογα με το αν βρισκόντουσαν μέχρι χθες στην κάλπη του Πασόκ της Νέας Δημοκρατίας ή της παραδοσιακής αριστεράς. Αυτά που μας ενώνουν είναι πολύ περισσότερα. Αυτά που μας ενώνουν είναι η πίστη ότι μπορούμε να πάρουμε τις τύχες στα χέρια μας. Είναι η πίστη ότι μπορούμε να ξαναοικοδομήσουμε τη χώρα των ονείρων και της ελπίδας. Και πιστεύουμε, το έχει δείξει η ιστορία, όταν ο λαός θέλει, όταν οι λαοί θέλουν μπορούν, δεν μπορούν να τους επιβάλλουν τη μοίρα τους οι κυρίαρχοι, οι τοκογλύφοι, οι πιστωτές. Όταν οι λαοί θέλουν έχουν τη δύναμη και μπορεί να στείλουν μήνυμα και το μήνυμα θα είναι ισχυρό, θα είναι μήνυμα ανατροπής στην Ελλάδα
αλλά θα είναι και μήνυμα μεγάλης αλλαγής, μεγάλων αλλαγών σε όλη την Ευρώπη. Βλέπουμε όμως αυτές τις μέρες, φίλες και φίλοι, τις δυνάμεις που επί 37 χρόνια τώρα κυβέρνησαν τον τόπο και έχουν τη βαριά ευθύνη που τον οδήγησαν ως εδώ και φυσικά την ακόμα βαρύτερη που πήραν αποφάσεις ερήμην του λαού και μας οδήγησαν σε αυτή τη λέλαπα του μνημονίου της καταστροφής. Τους βλέπουμε μέσα στον πανικό τους, διότι οδηγούνται σε εκλογές τις οποίες θα θέλαν να αποφύγουν, αλλά αναγκάστηκαν να προχωρήσουν σε αυτές, διότι θα χάνανε ακόμα και αυτή τη λιγοστή δύναμη που έχουν, αυτή την μικρή βάση που είναι ακόμα συσπειρωμένη στα κόμματά τους. Τους βλέπουμε γεμάτους πανικό να έχουν εγκαταλείψει πλήρως την λογική, τα επιχειρήματα του ορθού λόγου και να προσφεύγουν σε κινήσεις που αναδύουν πανικό, να προσφεύγουν στον τρόμο, στον εκφοβισμό, αλλά και να επιδίδονται σε ένα πρωτοφανές θέατρο σκιών, σε ένα κουκλοθέατρο. Ο κύριος Βενιζέλος, προχθές, ο υπουργός που ήταν και είναι ο φυσικός αυτουργός αυτής της καταστροφής, αυτός που οδήγησε με αλλεπάλληλες δικές του επιλογές και υπογραφές στα αλλεπάλληλα αυτά σκληρά μέτρα, να στέλνει επιστολή στον κύριο Μπαρόζο για να μας δείξει ότι τάχα έχει αναπτυξιακό σχέδιο για τη χώρα. Και ποιο είναι αυτό το αναπτυξιακό σχέδιο? Η επαναφορά των προγραμμάτων κατάρτισης με τα οποία το πελατειακό σύστημα των κομμάτων εξουσίας το προηγούμενο διάστημα διασπάθησε τεράστιο μέρος των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, που σημαίνει να περικόπτονται τα επιδόματα ανεργίας και μέρος αυτών να πηγαίνει ως επιδότηση στους εργοδότες. Το ξεμπλοκάρισμα των μεγάλων έργων, που σημαίνει να πάρουν λεφτά του ΕΣΦΑ οι τράπεζες για να ξελασπώσουν τους μεγαλοεργολάβους που σε αυτή τη χώρα όλα τα προηγούμενα χρόνια έφτιαχναν δρόμους 3 και 4 φορές ακριβότερους από ό,τι στήχιζε κατά μέσο όρο στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες και έβαζαν και διόδια για δρόμους που δεν έχουν κατασκευάσει 3 και 4 φορές ακριβότερα από ό,τι στην υπόλοιπη Ευρώπη. Ποιο είναι άραγε το σχέδιό τους? Το ξεμπλοκάρισμα των ιδιωτικοποίησεων με σκανδαλώδεις όρους. Ο κύριος Βενιζέλος προσπαθεί να μας πείσει ότι θα επαναδιαπραγματευτεί τώρα μετά τις εκλογές την υπογραφή που είναι νοπή ακόμη και την έβαλε αυτός και ο κύριος Σαμαράς σε αυτά που του ζήτησε η κυρία Μέρκελ, διότι όπως μας δήλωσε όταν πήγαινε να διαπραγματευτεί έλεγε μονάχα αυτά που ήταν έτοιμη η κυρία Μέρκελ να ακούσει. Ξέρει όμως ο κύριος Βενιζέλος, έχει την ικανότητα να μιλά δύο γλώσσες ταυτόχρονα. Η ομοίωμος απάντηση ήρθε την επόμενη μέρα, χθες μόλις, από τον κύριο Μπαρόζο, ο οποίος μας υπενθύμησε ότι ανάπτυξη όπως αυτή την εννοούν για την Ελλάδα είναι ο εξευτελισμός των μισθών, είναι το ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου, είναι η διάλυση του κοινωνικού κράτους, διότι το σχέδιό τους δεν ήταν η σωτηρία της ελληνικής οικονομίας. Το σχέδιό τους ήταν να μετατρέψουν την Ελλάδα σε μια χώρα που θα έχει εργαζόμενους με μισθούς Βουλγαρίας και Ρουμανίας, αλλά τιμές στα σούπερ μάρκετ αντίστοιχα με αυτές που επικρατούν στην Κεντρική Ευρώπη και στις Βρυξέλλες. Αυτός ήταν ο στόχος του μνημονίου. Ο στόχος του μνημονίου ήταν να δημιουργήσουν συνθήκες πολύ μεγάλης κερδοφορίας για τους αετονίχηδες επενδυτές που με μισθούς πείνας θα έρχονται να επενδύουν εδώ, αλλά και να πάρουν έναντι πινακίου φακής το δημόσιο πλούτο. Τα είπε αυτά ο κύριος Μπαρόζο χθες. Δεν υπήρξε όμως από την ελληνική κυβέρνηση παρά μικρή αντίδραση, ούτε φυσικά από τα κόμματα που τη στηρίζουν, ούτε έστω και για τα μάτια του κόσμου, από την Ελληνίδα Επίτροπο που έχει περάσει κάποιο φεγγάρι και από την αριστερά και τώρα το μόνο που ξέρει να λέει είναι να αναπαράγει αυτούς τους τρομοκρατικούς εκβιασμούς
ότι αν δεν υλοποιήσουμε τα σχέδιά τους τάχα θα μας διώξουν από το ευρώ. Είχαμε όμως με αφορμή τις δηλώσεις αυτές την ευκαιρία να διαπιστώσουμε ότι ο κύριος Βενιζέλος, πέραν του να μιλάει δύο γλώσσες ταυτόχρονα, είναι ικανός και στο να κάνει τον κορόιδο, να κάνει την πάπια, να μην λέει απολύτως τίποτα. Το απολαύσαμε αυτό 2 ώρες στη χθεσινή του συνέντευξη, όπου δεν έκανε τίποτα άλλο πέρα από το να υπερασπίζεται τον εαυτό του και τις κατά καιρούς τακτικές του, προκειμένου να καταφέρει να γίνει αρχηγός του ΠΑΣΟΚ. Αρχηγός όμως πού? Σε ένα κόμμα που οδηγεί τη χώρα στην καταστροφή. Θέλουν και οι δυο να είναι αρχηγοί και πρωθυπουργοί σε κοινωνικά ερείπια, το ίδιο. Και ο άλλος συνεταίρος του δικοματισμού, ο συντοπίτης σας, ο Αντώνης ο Σαμαράς, ο οποίος επί μεγάλο χρονικό διάστημα μίλαγε για την ανάγκη να απεμπλακούμε από το μνημόνιο, επί μεγάλο χρονικό διάστημα καταψήφιζε αυτές τις πολιτικές και μέσα σε μία νύχτα, κάτω από την ισχυρή βεβαίως πίεση της ευρωπαϊκής δεξιάς αλλά και των μεγάλων συμφερόντων που ορίζουν πραγματικά, αυτοί είναι που ορίζουν τις τύχες μας, τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Μας λένε ότι τάχα μου χτυπούνε τη διαπλοκή και τα οικονομικά συμφέροντα και έχουν τη διαπλοκή μέσα στο ίδιο τους το επιτελείο. Μέσα σε μια νύχτα λοιπόν έκανε την κολοτούμπα της μεταπολίτευσης και από αντιμνημονιακός έγινε συνεγγυητής του μνημονίου. Και ξαφνικά είδαμε τον κύριο Σαμαρά να παίρνει το ρόλο του κυρίου Καρατζαφέρη και τον κύριο Καρατζαφέρη να παίρνει το ρόλο του κυρίου Σαμαρά. Και είναι πράγματι εντυπωσιακή η προσπάθεια του κύριου Σαμαρά να πείσει για τον ηγετικό δυναμισμό του, ειδικά με τον τρόπο που χρησιμοποιεί το πρώτο πρόσωπο στις ομιλίες του. Θα κάνω, θα δείξω, θα διαπραγματευτώ, θα διώξω τους ανίκανους, θα πάρω πρωτοβουλίες, θα ανασκουμποθώ. Είναι συγκινητικό, αλλά είναι πολύ λίγο στην κατάσταση που βρίσκονται οι άνθρωποι αυτής της χώρας. Μπορεί η ανάγκη του ίδιου του κυρίου Σαμαρά να γίνει πρωθυπουργός να είναι καθοριστική για τον ίδιο, αλλά για τους υπόλοιπους, για όλους τους υπόλοιπους αυτή τη χώρα δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Αυτό που έχει αξία για τη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού δεν είναι ποιος θα είναι μηχανοδηγός στην αμαξοστοιχεία, οι ράγες της οποίας θα πηγαίνουν τον δρόμο του μνημονίου και θα οδηγούν τη χώρα και την κοινωνία στην καταστροφή. Αυτό που έχει σημασία είναι αν θα μας γυρίσουν πίσω αυτά που μας έχουν πάρει, μισθούς, συντάξεις, κοινωνικά δικαιώματα, δημόσιο πλούτο, τη δυνατότητα να ζούμε και να ονειρευόμαστε με αξιοπρέπεια σε αυτή εδώ τη χώρα. Δεν υπάρχει λοιπόν καμιά δικαιολογία. Καμιά δικαιολογία στα κόμματα που μας οδήγησαν ως εδώ. Ποτέ άλλοτε η πολιτική του δικοματισμού δεν ήταν τόσο σαφής και ξεκάθαρη. Ποτέ άλλοτε η ανεπάρκεια, η ιδιοτέλεια, η υποκρισία δεν ήταν τόσο προφανής. Γι' αυτό και εμείς, όλοι εμείς, ανεξάρτητα επαναλαμβάνω από το αν βρεθήκατε όλο το προηγούμενο διάστημα στις κάλπες της αριστεράς ή του ΣΥΡΙΖΑ, που όμως σήμερα μας παρακολουθείτε, όλοι εμείς, από αύριο κιόλας, πρέπει να βρεθούμε σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε γειτονιά, σε κάθε σπίτι, καφενείο το καφενείο, μιλώντας με τους απλούς καθημερινούς ανθρώπους και να τους πούμε ότι στις 6 του Μάη έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία, δεν θα μας ξαναδοθεί τόσο μεγάλη ευκαιρία, να τους ανατρέψουμε και να δώσουμε ένα ισχυρό μήνυμα και να πούμε στους απλούς και καθημερινούς ανθρώπους: θέλετε την επομένη, αύριο κιόλας, να σας κόψουν τις συντάξεις, τις οποίες ήταν να σας κόψουν χθες, αλλά το ανέλαβαν για τον Ιούνιο, προκειμένου να μεσολαβήσουν οι εκλογές? Τότε ψηφίστε τους. Θέλετε αύριο κιόλας να μάθετε πώς επιμερίζονται τα μέτρα περικοπών 16 δις που έχουν υπογράψει και έχουν δεσμευτεί και ο κύριος Βενιζέλος και ο κύριος Σαμαράς, αλλά τα ανέβαλαν για τον Ιούνιο προκειμένου πρώτα να ψηφίσετε? Τότε ψηφίστε τους. Θέλετε αύριο κιόλας να μειωθεί κι άλλο ο μισθός σας, να υπάρξουν και άλλα χαράτσια, να φορολογηθεί και άλλο η φτώχεια σε αυτή τη χώρα? Τότε ψηφίστε τους. Δεν είναι τίποτα κρυφτό. Τίποτα δεν είναι κρυφό. Δεν υπάρχει πια κρυφή ατσέντα. Όλα είναι φανερά. Θα μπορούσαμε, αντί να
μοιράζουμε τα προεκλογικά μας φυλάδια, να μοιράζουμε στον ελληνικό λαό το κοινό πρόγραμμα Πασό και Νέας Δημοκρατίας. Ακούσαμε λοιπόν ένα σημαντικό αποσπασμά από την ομιλία του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, του Αλέξη Τσίπρα, αυτήν την ώρα στην κεντρική πλατεία της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας. Πάμε να δούμε εμείς τώρα το θέμα που βλέπαμε νωρίτερα και που έχει να κάνει με την παρουσίαση του ψηφοδελτίου του ΣΥΡΙΖΑ και θα συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα θέματα. Τότε τη φορά δεν κρίνεται απλά το ποιος θα είναι κυβέρνηση και ποιος στην αντιπολίτευση. Τότε τη φορά κρίνονται αν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη θα κυριαρχεί η δικτατορία των αγορών ή η δημοκρατία των λαών. Αν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη θα κάνουν κουμάντο οι τραπεζίτες ή οι λαοί. Αν η Ευρώπη θα γίνει γερμανική ή η Γερμανία ευρωπαϊκή. Ξεχωριστό το διακύβευμα των εκλογών για το συνασπισμό της ριζοσπαστικής αριστεράς που παρουσίασε σήμερα στη Μεσσηνία τους 7 εκλεκτούς που απαρτίζουν το ψηφοδέλτιο με το οποίο το κόμμα θα κατέλθει στις εκλογές της 6ης Μαΐου στο νομό. Τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ έκαναν λόγο για ένα διεφθαρμένο καθεστώς υποτέλειας το οποίο υπηρετούν τα κόμματα του δικοματισμού και το οποίο κυριαρχεί στην Ελλάδα και κάλεσαν τους πολίτες να δώσουν ψήφο εμπιστοσύνη στο κόμμα τους. Μάλιστα, προχωρώντας ένα βήμα πιο πέρα, έκαναν λόγο για έναν νέο συνασπισμό πολιτικών δυνάμεων, ο οποίος αναμένεται να προκύψει από το αποτέλεσμα των εκλογών και να εδραιωθεί στην ελληνική ιστορία. Είναι ο συνασπισμός των δυνάμεων της αριστεράς. Των δυνάμεων που δεν περιφέρονται ως ασπόνδυλοι γυμνοσάλιαγγες έρποντας στα ευρωπαϊκά σαλόνια. Των δυνάμεων της αριστεράς που δεν αντλούν τη δύναμή τους από την εύνοια και τις μίζες των εργολάβων του νέου φιλελευθερισμού, αλλά από τον ίδιο το λαό, γιατί προέρχονται από αυτόν, εργάζονται μαζί με αυτόν και για αυτόν. Των δυνάμεων που έχουν και τη δύναμη και τη θέληση να πούν όχι σε όλους εκείνους που θέλουν, πάνω από τα συμφέροντα των λαών και της δημοκρατίας, εκείνα των δανειστών και των διεθνών τοκογλύφων. Των δυνάμεων εκείνων που έχουν τη δύναμη και τη θέληση να επαναφέρουν την ηθική της ανιδιοτέλεια στην πολιτική, να εξοβελήσουν το φόβο, να βαθύνουν τη δημοκρατία και να οδηγήσουν τη χώρα στην έξοδο από τη σημερινή καταστροφική κρίση. Θέμα ουσίας χαρακτήρισαν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ την πρόταση για ενότητα της αριστεράς, η οποία όπως επεσήμαναν δεν είναι καινούρια. Η τηλεόραση Μπέστα ζήτησε όμως και τη δική του θέση αναφορικά με το άνοιγμα, ειδικότερα στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, το οποίο απαντά ξεκάθαρα αρνητικά. Εμείς δεν κρύψαμε ποτέ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ως πολιτική ενότητα είναι δύναμη η οποία τοποθετείται για πορεία εκτός Ευρώπης. Ποτέ δεν το υποστηρίξαμε αυτό. Όμως δεν έχουμε καμιά ευρωλαγνία τέτοιου τύπου που να λέμε ότι εμείς αυτή τη στιγμή παλεύουμε για αυτή την Ευρώπη. Όχι. Αυτή η ηγεσία, αυτή τη στιγμή η οποία επιβάλλει αυτές τις λύσεις πρέπει να ανατραπεί. Εμείς παλεύουμε για μια άλλη Ευρώπη, για την Ευρώπη των λαών. Με αυτή την έννοια, εάν κρίνουν ότι υπάρχει διαφορά, αυτό δεν είναι δικό μας θέμα. Εμείς δεν κρύψαμε ποτέ τις θέσεις μας. Εγώ ήθελα να κάνω μια υπενθύμηση. Όλα τα αριστερά κόμματα στην Ελλάδα, όταν μιλάνε για την ιστορία τους, μιλάνε για την ιστορία, βάζουν την ΕΔΑ και τους λαμπράκηδες. Αν σκεφτούμε ότι μέσα εκεί ήταν τέτοιες πολιτικές δυνάμεις που είχαν μεγαλύτερες διαφορές ιδεολογικές από ό,τι θα μπορούσε να έχουν σήμερα τα αριστερά κόμματα. Η τελευταία πρόταση που έγινε από το ΣΥΡΙΖΑ για να κατέβουν όλες οι αριστερές δυνάμεις ενωμένες στις μονοεδρικές έδρες. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα και κλίμα για να δούμε τις καταιγιστικές εξελίξεις που υπάρχουν όσον αφορά το επιμελητήριο Μεσσηνίας. Καλησπέρα εμείς στο διευθυντή της εφημερίδας Μονέδα, Θανάση Τσαμπούλη. Καλησπέρα, Θανάση. Καλησπέρα. Κυριολεκτικά, τα δεδομένα έχουν αλλάξει από την περασμένη εβδομάδα μετά και τα όσα εξελίχθηκαν με την κόντρα που ξέσπασε μεταξύ του Δημήτρη Αδαμόπουλου και του Γιώργου Καραμπάτου. Και αναφερόμαστε σε καταιγιστικές εξελίξεις, μια και σήμερα έχουμε δύο προσκλήσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε διάστημα μόλις δύο ώρων, περίπου η μία από την άλλη, προς τα μέλη λοιπόν αυτά, με την υπογραφή μία του Δημήτρη Αδαμόπουλου. Η πρώτη αφορά τη συνεδρίαση της 5ης 26 του μήνα και η δεύτερη έχει την υπογραφή του πρώτου Αντιπροέδρου Τάσου Μαρκόπουλου και αφορά την Τετάρτη, 25 του μήνα. Η ρήξη λοιπόν είναι δεδομένη και άρα οδηγούμαστε σε αλυσιδωτές, έτσι να το πούμε, εξελίξεις. Γιατί ο κύριος Μαρκόπουλος στο θέμα που δίνει στην πρόσκληση
Αναφέρει πως αυτό έχει να κάνει με την καταγγελία μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για αυθαιρεσίες και υπέρβαση καθήκοντος μελών της Διοικητικής Επιτροπής με ερώτημα την έκπτωση αυτών. Κοίταξε, το θέμα έχει να κάνει, όπως είπαμε, με τις προηγούμενες εξελίξεις, με την κόντρα που ξεκίνησε. Χθες επρόκειτο να συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο, δεν διαπιστώθηκε απαρτία. Και σήμερα ο κύριος Αδαμόπουλος επανέλαβε την πρόσκληση για την επόμενη Πέμπτη με τα ίδια ακριβώς θέματα. Όπως είναι γνωστό όμως, η ημερήσια διάταξη του Διοικητικού Συμβουλίου, καταρτίζεται από τη Διοικητικούσα Επιτροπή, η οποία εισηγείται τα θέματα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτό έχει να κάνει με την αυθαιρεσία που λέει ο Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου και μέλος της Διοικητικούς Επιτροπής, ο κύριος Μαρκόπουλος, και γι' αυτό εγκαλεί τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου για αυθαιρεσίες κλπ. Και τον επόπτη του Επιμελητηρίου, γιατί οι δύο τους πήραν την πρωτοβουλία για τη σύνταξη της τελευταίας πρόσκλησης ημερήσια διάταξη. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με τις τελευταίες ρήξεις που είχαμε συζητήσει την προηγούμενη φορά, και πραγματικά είναι εξελίξεις οι οποίες, όπως και να έχει το πράγμα, το δεσμό, σε πρώτη φάση βαρύνουν τον πρόεδρο της διοίκησης και βεβαίως σε δεύτερη φάση την πλειοψηφία. Αυτά συμβαίνουν, όπως είχαμε πει την άλλη φορά, επειδή δεν ακολουθήθηκε ο ορθόδοξος δρόμος που είχε προτείνει το νέο επιμελητήριο, να υπάρξει συνολικά μία διοίκηση αντιπροσωπευτική στο επιμελητήριο με βάση την εκλογική εντολή, και γι' αυτό βρέθηκαν σε μία κατάσταση όπου υπήρξαν κάποιες μυστικές διαδρομές και κάποια παζάρια για τη διανομή της εξουσίας. Όμως σε αυτές τις περιπτώσεις, η διανομή της εξουσίας και όλα αυτά, όταν έρχονται σε αντίθεση με τη λαϊκή βούληση και όταν είναι, θα λέγαμε, παραφής της συμμαχίας, οδηγούν σε τέτοια αποτελέσματα. Μάλιστα, εγώ την περασμένη εβδομάδα είχα πει ότι ο καιρός για να επανέλθει η σοβαρότητα, και εννοώντας την πρόταση του νέου επιμελητηρίου, δεν έχει παρέλθει και ποτέ δεν παρέρχεται ο χρόνος για να επανέλθει ένας θεσμός στη σοβαρότητα. Και νομίζω ότι στο επιμελητήριο μπορεί να επανέλθει πραγματικά η σοβαρότητα και να εφαρμοστεί η πρόταση που είχε κάνει το νέο επιμελητήριο από την αρχή, για να μπορέσει να αποκατασταθεί η ηρεμία του θεσμού, η διοικητική του λειτουργία και η εξυπηρέτηση των μελών. Πάντως, Θανάση, υπάρχει ένα ζήτημα, και μετά από αυτό το αλαλούμ και την εξέλιξη που έχει να κάνει με τη νέα συνεδρίαση που προσκαλεί ο κ. Μαρκόπουλος, υπάρχει ένα ζήτημα, το τι θα γίνει με τον έλεγχο για την ΕΤΑΠ σε βάθος δεκαετίας που έχει ζητήσει ο κύριος Αδαμόπουλος και που είναι το πιο σοβαρό θέμα, έτσι. Κοίταξε, ο καθένας μπορεί να ζητήσει οτιδήποτε στο επιμελητήριο, αλλά όλα, καταρχήν, για να συζητηθούν πρέπει να υπάρχει η απόφαση των αρμοδίων οργάνων. Ο κύριος Αδαμόπουλος, επειδή είχε μία προσωπική κόντρα με τον κύριο Καραμπάτο για διάφορα ζητήματα λειτουργίας της ΕΤΑΠ και του επιμελητηρίου, αποφάσισε αυθαίρετα κάποιες κινήσεις. Νομίζω ότι αυτό το θέμα, είτε των ελέγχων είτε της χρήσης του παρελθόντος κλπ, μπορεί να κλείσει με μία απόφαση των οργάνων, να διερευνηθούν τα πράγματα και να αποκατασταθεί η ηρεμία στο επιμελητήριο. Αυτά τα πράγματα, όταν, ας πούμε, το επιμελητήριο βγαίνει με αυτόν τον τρόπο στη δημοσιότητα, η λειτουργία του, η εσωτερική, η οποία έχει να κάνει με προσωπικές κόντρες και προσωπικές επιλογές, νομίζω ότι βλάπτει το θεσμό, προσβάλλει τα μέλη τα οποία μαζικά προσήλθαν και το ψήφισαν. Αυτοί θέλουν, τα μέλη, οι επιχειρηματίες, οι επαγγελματίες, όλοι στη Μεσσηνία, θέλουν να δουν αποτελέσματα από το επιμελητήριο. Αυτό θέλουν να δουν ουσιαστικές παρεμβάσεις και όχι να βλέπουν τους εκπροσώπους του επιμελητηρίου, τον πρόεδρο, εν πάση περιπτώσει, μόνο σε ταξίδια για εκθέσεις, σε προσωπικές κόντρες, εμφανίσεις στην τηλεόραση για το Θεαθήνε. Αυτά δεν έχουν να κάνουν με την ουσία του πράγματος. Η αγορά περνάει κρίση. Τα λουκέτα διαδέχονται το ένα το άλλο. Πού είναι η παρεμβάση του επιμελητηρίου? Ακούσαμε μόνο κάτι και εκείνο το μόνο που έγινε επί των ημερών του κυρίου Αδαμόπουλου ήταν αυτή η ιστορία με τα άλλα επιμελητήρια για το θέμα των πυρόπυκνων δανείων. Και αυτό τελικά το έθαψε ο κύριος Αδαμόπουλος. Δηλαδή το περιέφερε μετά από 2-3 μέρες με δελτίο τύπου μετά από 2-3 μέρες. Λοιπόν, δηλαδή πρέπει να γίνουμε κάποια στιγμή σοβαροί. Ο επιμελητηριακός θεσμός αποδείχθηκε ότι έχει ισχυρή βάση
στη μεσηνιακή επιχειρηματικότητα. Το θέμα είναι προσήλθαν πώς, στις κάλπες. Πώς καταντήθηκε, έτσι, αυτό. Ναι, είναι. Αυτό κατάντησε έτσι λόγω εσφαλμένων επιλογών και ευθυνών, τις οποίες τις έχουμε αναδείξει, να μην τις επαναλαμβάνουμε κλπ. Ναι, ναι. Ωστόσο, νομίζω ότι στις κρίσιμες ώρες που διέρχεται η μεσηνιακή αγορά, υπάρχει μια μοναδική ευκαιρία να αποκατασταθεί η σταθερότητα και η σοβαρότητα στη λειτουργία του επιμελητηρίου. Αυτά τα οποία έγιναν τους τελευταίους μήνες μετά τις εκλογές, κάθε άλλο παρά σοβαρά είναι. Θανάση, θα σας ευχαριστήσω πολύ. Καληνύχτα. Ακόμη στο περίμενα είναι η Δήμα της Μεσσηνίας για το τι πρόκειται να γίνει με την προσωρινή διαχείριση των απορριμμάτων. Η κατεύθυνση που βγήκε και μετά την συνεδρίαση του ενιαίου συνδέσμου διαχείρισης εταιρεών αποβλήτων ήταν κέντρο ανακυκλώσιμων υλικών, κομποστοποίηση και δεματοποίηση. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ήταν η χθεσινή συνεδρίαση του ενιαίου συνδέσμου διαχείρισης στερεών αποβλήτων, όπου και αποτυπώθηκε το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την διαδικασία διαχείρισης των απορριμμάτων στο μεταβατικό διάστημα, δηλαδή ως ότου τρέξει η υλοποίηση της λύσης που προκρίνει η περιφέρεια για την ολική διαχείριση των απορριμμάτων. Έγινε αναλυτική συζήτηση. Βεβαίως είχαμε ζητήσει γραπτή εισήγηση περί των ισχυόντων στον ΠΕΣΔΑ, διότι πραγματικά ακούμε αρκετές φορές και αντικρουόμενες απόψεις. Μάλιστα πρόσφατα την τελευταία μέρα που λειτουργήσε η Βουλή έχει περάσει και τροπολογία όπου οι μονάδες αυτές θα εγκρίνονται από την υπουργική απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Από εκεί και πέρα όμως, σε κάθε περίπτωση, ο κύριος Παπαϊλιού εισηγήθηκε ότι σε αυτό το μεταβατικό διάστημα θα πρέπει όλοι οι Δήμοι σχεδόν να κάνουν να χωροθετήσουν έναν χώρο όπου πρέπει να εγκατασταθεί ΚΔΑΗ, Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών, κομποστοποιητής και δεματοποιητής, ο οποίος θα δεματοποιεί τα υπολείμματα, να το πούμε έτσι, μετά από όλη αυτή τη διαδικασία. Αυτός ο όγκος πλέον των δεματοποιημένων θα είναι πολύ μικρότερος. Το δε κομπός θα μπορεί να διατίθεται είτε σε χώρους για την αποκατάσταση των χαδά, είτε σε πρανή δρόμων, είτε σε αργούντα λατομεία. Με την κατεύθυνση να αφορά την δημιουργία κέντρου διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών, την διαδικασία της κομποστοποίησης και τη δεματοποίηση, πλέον από τους Δήμους της Μεσσηνίας αναζητείται χώρος για να τρέξει η όλη υπόθεση, τουλάχιστον προσωρινά. Σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι είναι μία πρόταση με δεδομένο ότι πρόκειται να χρηματοδοτηθεί από το ΕΠΕΡΑ, όπως δήλωσε ο κύριος Παπαϊλίου, όλη αυτή η διαδικασία, εκτός από τα ΚΔΑΗ. Τα ΚΔΑΗ όμως μπορούν να λειτουργούν με κάποιον ανάδοχο και επειδή τα ανακυκλώσιμα υλικά έχουν αξία, μπορεί κατά κάποιο τρόπο να αυτοχρηματοδοτείται αυτή η δράση. Ενώ οι άλλες δύο δράσεις, η κομποστοποίηση και η μπαλοποίηση των υπολειμμάτων, θα υλοποιούνται με ευθύνη του Δήμου, με συνεργασία εξωτερικών συνεργατών, αλλά και κυρίως ότι οι δομές αυτές θα υποστηριχθούν όσον αφορά το κόστος εγκατάστασής τους από το ΕΠΕΡΑ. Με όλο αυτό το σκεπτικό λοιπόν και εμείς προσανατολιζόμαστε και η Τριφυλία προχωράει και η Μεσσήνη επιθυμεί να χωροθετήσει και ψάχνει, έχει κάνει προκήρυξη γι' αυτό, για να βρούμε έναν χώρο όπου θα εγκατασταθεί το ΚΔΑΗ, ο κομποστοποιητής και η μπαλοποίηση των υπολειμμάτων. Πάμε να δούμε κάτι διαφορετικό. Να καλησπέρισουμε. Έχουμε μαζί μας τον δικηγόρο και μέλος του Ρωτανιανού Ομίλου της Καλαμάτας, τον κύριο Σπύρο Λαπιώτη. Καλησπέρα σας, κύριε Καναλόπουλε. Λοιπόν, έχουμε το Διεθνές Συνέδριο των Ρόταρι στην Καλαμάτα, αλλά φαντάζομαι ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από μια άλλη βάση, από τον σκοπό και την παρουσία των Ρωταριανών. Κύριε Καναλόπουλε, πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Το Ρόταρι δεν είναι σε πολύ κόσμο γνωστό. Είναι μια παγκόσμια οργάνωση προσφοράς υπηρεσιών. Έχει φιλανθρωπικό, μορφωτικό και εκπαιδευτικό σκοπό και πολλά ανθρωπιστικά προγράμματα. Οι εποχές που ζούμε χωρίς καμία αμφιβολία είναι δύσκολες. Όλοι μας είμαστε στην ανασφάλεια και πολλοί κόσμος είναι στην ανέχεια. Υπάρχουν όμως χώροι δράσης, χώροι πολιτισμού που κρατάνε ακόμα κάποιες αρχές, κάποιες σταθερές, που είναι και αδιαπραγμάτευτες και διαχρονικές. Και με το να κρατάμε αυτές τις αρχές είναι ένας τρόπος να ξεφύγουμε και λίγο από την κρίση. Η Καλαμάτα λοιπόν έχει το προνόμιο να έχει τέτοιους χώρους
Ένας εξ αυτών είναι και το Ρόταρι Καλαμάτας, που έχει σκοπό τη συνεργασία, τη συναδέλφωση, την ανακούφιση των ανθρώπινων αναγκών και του ανθρώπινου πόνου. Και σήμερα όσο ποτέ άλλοτε είναι επιτακτική ανάγκη να έχει μία αποστολή, να εκπληρώσει μόνο μία αποστολή. Να είναι δίπλα σε όλους αυτούς που το χρειάζονται. Γεγονός είναι αυτό και θέλω λίγο να το αναπτύξουμε. Καταρχήν, αν πρόκειται για μία σε εισαγωγικά κλειστή, έτσι, ένα κλειστό σωματείο, μία κλειστή οργάνωση ή οτιδήποτε. Όχι, είναι, όχι, όχι, είναι λίγο παρεξηγημένο, κύριε Κανελόπουλε. Να σας πω συγκεκριμένα για την Καλαμάτα. Ο Ρωτριανός Όμιλος Καλαμάτας ιδρύθηκε το 2005. Δεν είναι κλειστή. Αποτελείται από ελεύθερους επαγγελματίες, επιστήμονες και επιχειρηματίες της πόλης μας. Συνεδριάζουμε εβδομαδιαίως, έχουμε ομιλίες με ανοιχτή την πρόσβαση στο κοινό. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει να δει ποιοι είμαστε, να μας παρακολουθήσει, να μας ακούσει. Και στη σύντομη αυτή πορεία του, ο Ρωτεριανός Όμιλος Καλαμάτας έχει να επιδείξει ένα σημαντικό έργο. Έχει σταθεί στο πλάι του Δήμου Καλαμάτας, έχει ενισχύσει σχολεία και βιβλιοθήκες, ενώ έχει διοργανώσει και πολλές ενημερωτικές και εκπαιδευτικές ημερίδες. Και ένα είναι και το συνέδριο που ξεκινάει την Παρασκευή, το Πανελλήνιο Συνέδριο του Ρόταρη, ξεκινάει την Παρασκευή και τελειώνει την Κυριακή. Σε αυτό το συνέδριο τι θα παρουσιαστεί, έτσι λίγο να πούμε? Είναι ένα ενδιαφέρον συνέδριο με πολλά ενδιαφέροντα θέματα και αξιόλογους ομιλητές. Ενδεικτικά να σας πω ότι αύριο το απόγευμα ένας από τους ομιλητές θα είναι ο κύριος Γιάννης Πολίτης, δημοσιογράφος και πολιτικός αναλυτής, με ένα ενδιαφέρον θέμα. Το θέμα του είναι από τη χρεοκοπία στη διάκριση, πιστεύω απασχολεί το ευρύ κοινό. Ένας άλλος ομιλητής γνωστός στο κοινό της Μεσσηνίας είναι ο καθηγητής ο κύριος Θέμελης, με τίτλο του θέματός του «Ο αρχαιολογικός χώρος της αρχαίας Μεσσήνης», και μετά την ομιλία του θα επακολουθήσει ξενάγηση στην αρχαία Μεσσήνη και στην πόλη της Καλαμάτας. Να σας πω εδώ πόσο σημαντικό είναι για την πόλη της Καλαμάτας να γίνονται τέτοια συνέδρια και τέτοιες εκδηλώσεις. Οι επισκέπτες που περιμένουμε είναι περίπου 500 άτομα. Οι περισσότεροι εξ αυτών δεν έχουν ξαναέρθει στην πόλη της Καλαμάτας, είναι η πρώτη τους φορά. Εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε σαν Ρωτεριανός Όμιλος Καλαμάτας να γνωρίσουν την πόλη μας και να θέλουν να την επισκεφτούν ξανά. Δίνεται λοιπόν μια ευκαιρία σε όλους εμάς να έρθουμε σε επαφή με επιστήμονες, επιχειρηματίες από όλα τα μέρη της Ελλάδας και να αναδειχθεί σε κάθε περίπτωση η πόλη μας. Mm-hmm. Που είναι πολύ σημαντικό τις μέρες που ζούμε. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ έτσι, για αυτή τη σύντομη επικοινωνία. Να πούμε πως υπάρχει και μια κεντρική εκδήλωση το Σάββατο. Αφορά το 6. Ζαχαρόδι Διαβήτη στο Πνευματικό Κέντρο στις 6. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και για τα ζητήματα υγείας. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Επιστρέφουμε στην εκλογική επικαιρότητα. Ξεκίνησε στο Δήμο της Καλαμάτας η προετοιμασία για τις επικείμενες εκλογές. Περισσότεροι από 66.000 μεσαίνοι έχουν δικαίωμα ψήφου, ενώ σε 130 ανέρχονται τα εκλογικά τμήματα. Ξεκίνησε στο Δήμο Καλαμάτας η προετοιμασία για τις βουλευτικές εκλογές του 2012. Να πούμε καταρχήν ότι για τις εκλογές αυτές. Στο Δήμο Καλαμάτας έχουμε 66.169 εγγεγραμμένους οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν και οι εκλογές αυτές θα διεξαχθούν με βάση τους εκλογικούς καταλόγους του διμήνου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου το οποίο έχει αποσταλεί στο Υπουργείο Εσωτερικών. Το δεύτερο είναι ότι χθες υποβάλαμε την πρόταση στις αρμόδιες υπηρεσίες για την συγκρότηση των εκλογικών τμήματων στο Δήμο Καλαμάτας. Η πρόταση αφορά 130 εκλογικά τμήματα. Τα 82 είναι στην πόλη της Καλαμάτας, τα 18 είναι στα δημοτικά διαμερίσματα στις τοπικές κοινότητες του πρώην Καποδιστριακού Δήμου Καλαμάτας, 8 στον Άρη, 11 στα Αρφαρά και 11 στη Θουρία. Δεν είμαστε ακόμη σε θέση να γνωρίζουμε αυτά των ετεροδημοτών, διότι η βασική προϋπόθεση για να συγκροτηθεί τμήμα ετεροδημοτών στην πρωτεύουσα του νομού είναι να έχουμε πάνω από 40 ενδιαφερομένους προκειμένου να συγκροτηθεί ένα τέτοιο τμήμα. Αυτό θα το δούμε στην πορεία. Επίσης, να πούμε ότι από σήμερα λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Δήμου μας ειδικός χώρος για τις βουλευτικές εκλογές, όπου οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για το που ψηφίζουν, επίσης να ενημερώνονται για την νομοθεσία και τις εγκυκλίους οι οποίες έχουν εκδοθεί για τις εκλογές, ενώ θα υπάρχουν καθημερινά και διάφορα δελτία τύπου. Με αυτόν τον τρόπο θα προσπαθήσουμε να δώσουμε την καλύτερη ενημέρωση τόσο στους πολίτες όσο και στους δικαστικούς αντιπροσώπους οι οποίοι θα αναλάβουν καθήκοντα στον Δήμο μας. Το τελευταίο που θα ήθελα να πω είναι ότι την εβδομάδα που μας έρχεται θα πραγματοποιηθεί και η προβλεπόμενη σύσκεψη από τον νόμο
ανάμεσα στον Δήμαρχο Καλαμάτας και τους εκπροσώπους των κομμάτων που θα είναι υποψήφια για τις εκλογές, προκειμένου να καθοριστούν διάφορα πράγματα σχετικά με τους χώρους και οποιαδήποτε γενικά άλλη εξυπηρέτηση αφορά την παρουσία των κομμάτων. Είμαστε στο καλύτερο δυνατό επίπεδο προετοιμασίας. Όλες οι υπηρεσίες του Δήμου δουλεύουν πυροτοδός, να είναι οργανωμένα τα εκλογικά τμήματα, να διασφαλίσουμε το καλύτερο δυνατό για την εκλογική διαδικασία, για την μετάδοση των αποτελεσμάτων και βέβαια πάνω απ' όλα για την ενημέρωση των πολιτών. Σίγουρα για τις επόμενες μέρες θα έχουμε ακόμη περισσότερα να πούμε. Η κρίση συνεχίζει να μας γονατίζει καθημερινά και η στροφή στην αγροτική παραγωγή είναι δεδομένη. Όλο ένα και μεγαλύτερο είναι το ενδιαφέρον του κόσμου για τις εναλλακτικές καλλιέργειες. Έτσι, οι προτιμήσεις εστιάζουν σε ροδιά, υποφαές, επιτραπέζιο σίκο και σε ελιά καλαμών. Η κρίση της ελαιοκαλλιέργειας αλλά και γενικότερα η οικονομική κρίση έχει οδηγήσει όλο και περισσότερους πολίτες να στρέφονται προς την αγροτική παραγωγή. Αυτή η ενασχόληση ωστόσο έχει να κάνει περισσότερο και με την προσέγγιση και νέων εναλλακτικών καλλιεργειών. Λόγω της κρίσης κυρίως του ελαιολάδου, που δεν έχει πολύ καλή τιμή, ο κόσμος ενδιαφέρεται να βάλει κάτι καινούριο που θα το αποφέρει, να του αποδίδει περισσότερα χρήματα ένα στρέμμα. Το ενδιαφέρον έχει αρχίσει από πολύ καιρό και ήδη έχουν ξεκινήσει αρκετοί να το σκέφτονται και να το εφαρμόζουν. Το περισσότερο ενδιαφέρον, τουλάχιστον σε εμάς, είναι σε ροδιές, υποφαές, aloe vera, τα οποία είναι και πράγματα τα οποία πιο εύκολα μπορεί κάποιος να καλλιεργήσει και έχουν μεγάλο ενδιαφέρον και μεγάλη ζήτηση. Εμείς ασχολούμαστε με όλα αυτά. Υπάρχουν και άλλα τέτοια φυτά εναλλακτικά, όπως είναι η αρόνια, είναι η στέβια, ο φραγκοστάφυλλα και ο βατόμουρα, κυρίως σε περιοχές όμως που, που έχουν πολύ κρύο, έτσι, περισσότερο, και τα φυτά αυτά απαιτούν περίοδο λιθάργου μεγαλύτερη από τα άλλα. Πέρα όμως από τις ασυνήθιστες σε εισαγωγικά καλλιέργειες, υπάρχουν και αυτές που μπορεί να αποδώσουν τα μέγιστα για την περιοχή μας, όπως είναι το επιτραπέζιο σίκο, εάν οργανωθεί κατάλληλα, αλλά και η ελιά γαλαμών. Εγώ θα έλεγα ότι είναι μια πολύ καλή ιδέα για καλλιέργεια η σικιά, αν σκεφτούμε ότι η Μεσσηνία είναι μια περιοχή που κυρίως είχε σικιές, παρά ελιές. Τα τελευταία 50 χρόνια έχουν μπει πολλές ελιές, έτσι. Εδώ που βρισκόμαστε, παλιά ήταν σικοπερίβολο. Και γύρω στην Καλαμάτα και στη Μεσσήνη τα χτήματα είναι κατάλληλα για σικιά. Και δεν μιλάω μόνο για τη σικιά, την τσαπελοσικιά αυτή που, είναι, που παίρνει σικική και κάνει γνωστή τσαπελοσικιά Καλαμών, έτσι, Καλαμών λέγεται αυτή η ποικιλία. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και για επιτραπέζιο σίκο. Το οποίο όμως για να προωθηθεί και για εξαγωγές, θα έλεγα, θα πρέπει να γίνει μια ομάδα παραγωγών που να οργανωθεί κατάλληλα ώστε να το κάνει. Είναι ένα πολύ σπουδαίο προϊόν. Παράγει με ποσότητα, βάρος, κάθε χρόνο. Δεν είναι σαν την ελιά που παραγεί αυτοφορεί και παράγει μια ναι και μια όχι. Επίσης, ένα άλλο ενδιαφέρον για την περιοχή μας, που είμαστε και Καλαμάτα, είναι η Καλαμών. Η Καλαμών συνεχίζει να έχει μεγάλο ενδιαφέρον σε εξαγωγές, έχει καλές τιμές, απλά θέλει μια άλλη κατεύθυνση. Το σίγουρο είναι πως υπάρχει μια στροφή στην αγροτική παραγωγή και καλλιέργεια και κατά συνέπεια υπάρχει και μια διέξοδος όσον αφορά την κρίση. Νομίζω ότι αν δεν φαίνεται τώρα, στα επόμενα χρόνια, σε μια πενταετία, θα φανεί πάρα πολύ ότι η γη που μας έθρεφε τόσα χρόνια μπορεί να μας πάλι να μας σώσει από την κρίση. Είναι, για εμένα είναι πεποίθηση. Δεν ξέρω αν τώρα θα γίνει άμεσα, αν φανεί άμεσα, αλλά θα γίνει σίγουρα. Επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα και στην ενότητα του δελτίου μας με την παρουσίαση υποψηφίων. Να καλησπέρισουμε. Έχουμε στην άκρη τηλεφωνικής μας επικοινωνίας τον συνάδελφο Θοδωρή Ρακιτζή. Καλησπέρα. Καλησπέρα, γεια σου Θέμη. Υποψήφιος βουλευτής με το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό στη Μεσσηνία. Καλησπέρα. Και στον Στάθη Γιακουμή, υποψήφιο βουλευτή της Ανταρσία. Καλησπέρα. Να ξεκινήσω με σένα, Θοδωρή, έτσι να μας πεις για αυτό το εγχείρημα του να κατέβει στον εκλογικό στίβο και να επιλέξει το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό. Έτσι, ποιο ήταν το κίνητρο και ποιο πιστεύεις ότι είναι το διακύβημα σε μια κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση? Θέλω να σου πω το εξής, ότι είχα μια επιλογή. Ή να κάτσω κι εγώ στην άκρη, όπως έκανα τόσα πολλά χρόνια, ή να βγω κι εγώ στη μάχη τη μεγάλη, να πάω στην πρώτη γραμμή. Με το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, βέβαια, πιστεύουν όλοι ότι εγώ βρέθηκα τυχαία.
Όσοι δεν ξέρουν βέβαια την ιστορία τη δικιά μου, γιατί εγώ είμαι διευθυντής του ραδιοφωνικού σταθμού του Γιώργου Καρατζαφέρη από το 1990. Mm-hmm. Επίσης η φωνή μου είναι η επίσημη φωνή του κόμματος σε όλους τους προεκλογικούς αγώνες. Οπότε λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις, και στη γέννηση του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού εγώ ήμουν παρόν όταν ξεκινούσα. Και μάλιστα ενεργά μέσα. Απλά ότι εμένα δεν μου αρέσει πάρα πολύ να βγάζω προς τα έξω την πολιτική μου πλευρά, δηλαδή τις πολιτικές θέσεις που έχω κτλ. Λόγω του ότι η δημοσιογραφία που κάνω εγώ ήταν σε ψυχαγωγικό κομμάτι. Ασχολούμαι πάρα πολύ με τη μουσική και με τον gossip, βέβαια τα τελευταία 10 χρόνια. Ήταν ένα κομμάτι το οποίο δεν ήθελα ποτέ να συνδεθεί το ένα με το άλλο. Τώρα όμως υπάρχει μια μεγάλη διαφορά, ξέρεις. Η διαφορά είναι ότι έχουμε να πολεμήσουμε για το αύριο. Έχουμε ένα σημαντικότατο θέμα. Τα παιδιά μας. Και επειδή εγώ έχω παιδί, είμαι υποχρεωμένος να δώσω και εγώ τη δική μου μάχη. Ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός, οι θέσεις που έχει, είναι θέσεις οι οποίες με εκφράζουν. Και βέβαια μου δίνει την ευκαιρία να μπορέσω και εγώ να βγω, να μιλήσω, να με ακούσει κόσμος. Και θα σου πω με κάθε ειλικρινία ότι αυτό που με αφορά αυτή τη στιγμή είναι να με ακούσει κόσμος, να ενωθεί με τη δική μου φωνή. Δεν με ενδιαφέρει το κομμάτι να με σταυρώσουν. Ο στόχος δεν είναι, δεν είμαι στην Καλαμάτα εγώ κάτω, δηλαδή δεν έχουμε στην Καλαμάτα για να πάρω το σταυρό. Δεν κοιμάμαι σκεπτόμενος ότι αύριο το πρωί μπορεί να είμαι στη Βουλή. Δεν με απασχολεί καν αυτό το θέμα. Αυτό που με απασχολεί είναι ότι πρέπει να ξυπνήσει ο κόσμος. Αυτό με ενδιαφέρει. Και ίσως η δική μου φωνή είναι πιο βροντερή ακόμα. Γεγονός είναι αυτό. Να πάω λίγο στον κύριο Γιακουμίκη να τον ρωτήσω. Εσείς με τι σκοπό κατεβαίνετε? Γιατί μπορούμε να πούμε ότι προέρχεστε από το χώρο της αριστεράς και σίγουρα έρχεται διαφορετικές προεκτάσεις. Πολλοί σχηματισμοί της αριστεράς, να το τονίσουμε αυτό. Ακούσαμε και πριν από λίγο στην ζωντανή σύνδεση με τον κύριο Τσίπρα στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας να κάνει έκκληση για ενότητα της αριστεράς ή πρόσκληση για ενότητα. Εσείς τι απαντάτε σε αυτή την πρόσκληση και με τι διακύβευμα κατεβαίνετε? Αυτή τη στιγμή εμείς δεν κατεβαίνουμε γιατί γενικά είμαστε με τις εκλογές. Δηλαδή, μέσα στις εκλογές εμείς νιώθουμε κάπως περίεργα. Όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα νιώθαμε σαν το ψάρι μέσα στο νερό όταν βρισκόμαστε στα κινήματα. Εμείς αυτή είναι η λογική μας και αυτή είναι η αντίληψή μας. Αυτές τις εκλογές καταλαβαίνουμε όμως ότι παίζεται κάτι πολύ μεγαλύτερο. Δεν μιλάμε αυτή τη στιγμή για το ποιος θα κυβερνήσει τη χώρα. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για την προοπτική και το μέλλον του λαού μας, αντικειμενικά. Σε αυτές τις εκλογές είμαστε με την ανταρσία γιατί πρέπει το αναγκαίο πρόγραμμα που έχουμε, δηλαδή η διαγραφή του χρέους, η άμεση στάση πληρωμών και η διαγραφή του χρέους, η έξοδος από το ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, η εθνικοποίηση των τραπεζών και των μεγάλων επιχειρήσεων. Με εργατικό και λαϊκό έλεγχο να γίνει πτήμα όλου του ελληνικού λαού. Κύριε Γιακουμή, αυτή είναι η εύκολη πρόταση, εγώ θα πω έτσι. Τουλάχιστον το να διαγραφεί οριστικά το χρέος. Αλλά το θέμα είναι πώς φτάνουμε μέχρι εκεί. Πώς φτάνουμε και αν είναι βιώσιμη μια τέτοια λύση όταν λέμε να βγούμε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σωστά. Αυτά είναι ερωτήματα τα οποία στην ουσία απαντιούνται μόνα τους. Δηλαδή, μου λέτε ότι είναι δύσκολο να βγούμε να διαγράψουμε το χρέος. Αυτή τη στιγμή, έτσι κι αλλιώς, το χρέος είναι το ίδιο και λίγο μεγαλύτερο από ότι όταν ξεκίνησε η όλη διαδικασία να σταματήσει αυτό το χρέος, να μικρύνει αυτό το χρέος, να επιβιώσουμε από αυτό. Μου λέτε ότι είναι δύσκολο να βγούμε από το ευρώ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν η ίδια η παραμονή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η ίδια προσκόλλησή μας στο ευρώ, μας οδηγεί στα αλλεπάλληλα μνημόνια. Ήδη μας λένε ότι θα χάσουμε τις καταθέσεις μας. Οι καταθέσεις έχουν ήδη αρχίσει να εξαφανίζονται από αυτούς τους λίγους που έχουν. Η ανεργία έχει ήδη αυξηθεί τεράστια. Από αυτή τη λογική, από αυτή την προσπάθεια να μείνουμε στο ευρώ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ότι δεν θα μπορούμε να βρούμε πετρέλαιο που μας λένε, αυτό ήδη μέσω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα από αυτή τη λογική του εμπάργκο στο Ιράν για παράδειγμα, το πετρέλαιο έχει φτάσει η βενζίνη στα 2 ευρώ. Ήδη δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, το αν θα πεις έξοδο από το ευρώ, διαγραφή του χρέους, δεν είναι ζήτημα ότι είσαι αριστερός και επαναστάτης. Είναι ζήτημα της πραγματικότητας και πώς απαντάς αυτή. Δεν μπορεί να μιλήσει για επιβίωση του ελληνικού λαού κανένας χωρίς να βάλει αυτά τα ζητήματα. Mm-hmm. Δεν το λέμε εμείς αυτό για να διαχωριστούμε από την υπόλοιπη αριστερά. Εμείς το λέμε αυτό γιατί πρέπει να το λέει όλη η αριστερά. Εμείς κατεβαίνουμε στις εκλογές γιατί η ψήφος στην Ανταρσία δεν θα είναι μια ψήφος για να μπει στη Βουλή ένα μικρό κομμάτι της αριστεράς που θα τα λέει καλύτερα. Δεν τα λέμε γιατί θα βρεθούμε στην πρόσκληση της ενότητας που έχει γίνει. Αυτό ακριβώς θα πω. Το κάνουμε γιατί η ψήφος σε αυτήν την αριστερά είναι αυτή που θα δώσει τη δύναμη να υπάρχουν ευρύτερες ανακατατάξεις μέσα στην αριστερά. Γιατί η ενότητα της αριστεράς δεν έρχεται με την απλή έκκλησή της ή με το απλά να βγούμε στις μονοεδρικές και να είμαστε μαζί. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Αυτό τόσα χρόνια θα είχε γίνει αν ήταν τόσο απλό. Οπότε δεν συμφωνείτε σε μια κυβερνός αριστερά, από ό,τι καταλαβαίνω. Σε μια κυβερνός αριστερά η οποία θα κάνει τι? Χωρίς πραγματική λαϊκή βάση, χωρίς οργανώσεις του λαού από τα κάτω, που να μπορέσουν στην πραγματικότητα να διαχειριστούν την εξουσία,
Ποιος θα το κάνει αυτό? Ωραία. Εμείς λέμε ότι για να μπορέσει οποιοδήποτε δυνατότητα ανατροπής θα πρέπει να υπάρχουν λαϊκές συνελεύσεις, θα πρέπει να υπάρχουν πλατείες, θα πρέπει να υπάρχουν σωματεία, θα πρέπει να υπάρχουν κινήματα γειτονιάς, τα οποία θα μπορούν εκεί πέρα ο λαός να αυτοργανώνεται, θα πρέπει να εκεί πέρα ο λαός να παίρνει αποφάσεις, θα πρέπει ο λαός εκεί να ασκεί την εξουσία του. Ωραία. Να πω στον κύριο Ρακιτζή γιατί. Θα ήθελα να πω το εξής. Παρακαλώ. Τόση ώρα σας ακούω για μια αριστερά, για μια αριστερά, για μια αριστερά. Κάποιος άλλος θα βγει να πει για μια δεξιά, άλλο στο κέντρο κτλ. Παιδιά, εδώ μιλάμε για την Ελλάδα. Εδώ δεν πάει να πει ότι ο αριστερός πεινάει και ο δεξιός δεν πεινάει. Εδώ έχουμε σοβαρά προβλήματα. Δεν με ενδιαφέρει μετά να ανανεωθεί η αριστερά, αν θα διοικήσει η αριστερά ή οτιδήποτε. Έχουμε προβλήματα σοβαρότατα, τα οποία πρέπει να τα κοιτάξουμε. Ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός έχει εντοπίσει τα προβλήματα αυτά από το 2001. Και ψήφισε όταν το μνημόνιο. Όταν εμείς μιλούσαμε για τους μετανάστες, οι άλλοι μας έλεγαν ακραίους. Όταν εμείς είχαμε θέσεις που έλεγαν ότι η οικονομία δεν είναι αυτό που φαίνεται και ότι γρήγορα θα ξεφουσκώσει όλο αυτό το μπαλονάκι που έχει φτιαχτεί, όλοι μας λέγανε ακραίους. Τώρα λοιπόν αυτή τη στιγμή αυτό που έχουμε να κάνουμε όλοι μας είναι το καλό των ανθρώπων που δεν έχουν αύριο. Μου μιλάτε για καταθέσεις πριν. Για ποιες καταθέσεις μιλάμε? Λένε να σώσουν 13ο και 14ο μισθό. Έχουμε χάσει 5 μισθούς. Εδώ είναι πρόβλημα επιβίωσης. Δεν είναι θέμα αριστεράς ή δεξιάς. Πρέπει να βγουν όλοι με θέσεις. Η λύση είναι ένας πολυκομματικός σχηματισμός για το αύριο, ας το πούμε έτσι, της Βουλής. Ποια είναι η πρόταση, εσείς πώς την βλέπετε? Εγώ δεν θα σου πω την πρόταση, γιατί όλοι προτείνουν. Ο Γιώργος Καραζαφέρης έχει τη θέση, τη ξέρουν όλοι άπαντες. Άπαντες. Δεν θα κάτσω να ασχολούμαι με τη θέση, ούτε θα έρθω σε αντιπάθεση με κανέναν. Αυτό που έχω να πω εγώ είναι ότι πρέπει να κοιτάξουμε, να ξεφύγουμε από τις αγκυλώσεις του χθες και να δούμε το πρόβλημα των ανθρώπων. Είτε είναι δεξιός, είτε είναι αριστερός, είτε είναι κεντρός. Αυτό είναι το θέμα μας. Όλοι βγαίνουμε αυτή τη στιγμή και κοιτάμε, ας πούμε, ποιος θα διοικήσει πού. Το θέμα είναι αυτός που θα φτάσει να διοικήσει να ξέρει ότι έχει ένα κόσμο υγιή σκεπτόμενο και ότι ξέρει τι του γίνεται. Πεινάει ο κόσμος. Όλοι έχουμε πρόβλημα. Δεν ξέρουμε αν αύριο θα δουλεύουμε ή όχι. Τι θα κοιτάξω εγώ, αν είναι αριστερός ο άνθρωπος που είναι άνεργος ή αν είναι δεξιός, ή τι ιδεολογία έχει. Οι ιδεολογίες είναι στην άκρη πλέον. Αυτό που πρέπει να κοιτάξουμε είναι να ζήσουμε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Να ρωτήσω τώρα κάτι όμως. Να σε ρωτήσω κάτι, Θεοδωρή, γιατί τα ξέρεις τα πράγματα από μέσα και βλέπεις και τι καταγράφεται και στις δημοσκοπήσεις. Ο δικοματισμός καταραίει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Από την άλλη, συγγνώμη, σε διακόπτω. Ο δικοματισμός έπρεπε να μην υπήρχε. Έπρεπε να υπήρχε ένα πολιτικό χαρακτήρι και να έχουν φύγει τα δύο κόμματα εκτός. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να έχουμε δύο κόμματα να διεκδικούν την εξουσία, τα οποία μας έφεραν εδώ που μας έφεραν. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν να λογοδοτήσουν και με τη δικαιοσύνη, αρκετοί από αυτούς που είναι ήδη μέσα και διεκδικούν ψήφο, και πρέπει να μας πούν πώς μας έφτασαν εδώ. Στην εξουσία ήταν και ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συνασπισμός όμως. Πώς? Ήταν και ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συνασπισμός στην εξουσία. Ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός μπήκε μέσα για να δώσει τη μάχη του και μόλις είδε ότι μπήκαν σε μείωση μισθών και συντάξεων, αποχώρησε αμέσως. Δεν να άλλαξε τίποτα. Όμως κάτι, δεν διοίκησε δύο μήνες, ήταν ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός εκεί, για να συμμαζέψει τα συμμάζευτα. Να ρωτήσω κάτι, Θοδωρή, ναι. Γιατί οι δημοσκοπήσεις, έτσι να τις χρησιμοποιήσω, που καταγράφουν μια τάση καθόδου του δικοματισμού, καταγράφουν πολυκομματική βουλή, τουλάχιστον 8 με 10 κόμματα, αναφέρονται συνέχεια, αλλά καταγράφουν και μια πτώση του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Εσύ την εξηγείς κάπως ή πιστεύεις ότι είναι εικονική? Είναι φυσικό, διότι ο Γιώργος Καραζαφέρης είναι ο άνθρωπος που έχει ανοιχτό μυαλό. Όταν γυρνάει και λέει και η Ρωσία μέσα στο παιχνίδι, όλοι μέσα στο παιχνίδι για να σώσουν την Ελλάδα και η Κίνα μέσα στο παιχνίδι, ο Αμερικανός δεν το θέλει αυτό. Γιατί σκεφτείτε τι χτυπήματα έχει δεχτεί το κόμμα το τελευταίο διάστημα. Και μετά κάτι άλλο. Πείτε μας πού ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός έκανε λάθος. Όταν ήρθε η ώρα και οι άλλοι ήταν σούζα στην Τρόικα μπροστά, ο Γιώργος Καραζαφέρης απλά αποχώρησε και είπε ότι εγώ δεν σουζάρω. Μάλιστα. Απλά πράγματα είναι. Δηλαδή, μια κίνηση ηρωική που έκανε, που μπήκε μέσα να περασπιστεί όλους εμάς, θα τη χρεωθεί ως διοίκηση δύο μηνών. Θα χρεωθεί τα λάθη του Πασό και της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, ο επικοινωνιακός τρόπος που έχουν τα κόμματα, τα δύο αυτά τα μεγάλα, να περνάνε κάποιες θέσεις και να ρίχνουν ευθύνες κάπου αλλού που δεν τους ανήκουν, είναι πανεύκολο και τα ξέρουμε. Το θέμα όμως είναι να δούμε την αλήθεια. Και η αλήθεια είναι ποια. Δεν δέχτηκε ο Γιώργος Καραζαφέρης να πει ναι,
στη μείωση μισθών και συντάξεων. Είπε όχι και βγήκε έξω και παραιτήθηκε. Ήταν ένα όλο που τον έβαλε από την αρχή, κράτησε τον λόγο του και παραιτήθηκε. Ωραία. Να πω και στον κύριο Γιακουμή για να κλείσουμε και με σημεία, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε και τις προτάσεις σας. Κύριε Γιακουμή, εσείς πιστεύετε ότι θα καταφέρετε να μπείτε στη Βουλή? Τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων γράφουν χαμηλά ακόμα, τουλάχιστον για την ένταξη. Ναι, χαμηλά ή σχεδόν καθόλου κατά καιρούς. Να σημειώσω ότι τουλάχιστον σε περιφερειακό επίπεδο η ένταξη τα είχε πάει πάρα πολύ καλά. Ναι, είχαμε πάρει περίπου ένα 2%, αλλά δεν νομίζω ότι είναι αυτό το ζήτημα. Πιστεύω ότι ο κόσμος της αριστεράς και ο κόσμος του κινήματος θα βοηθήσει σε αυτό το εγχείρημα, ότι να μπει η Ανταρσία στη Βουλή. Αλλά νομίζω ότι το κυρίαρχο είναι να εκφραστεί ένα ρεύμα το οποίο θα λέει αυτά τα πέντε πράγματα. Θα λέει διαγραφή του χρέους, θα λέει έξοδος από την ευρώ. Μα αυτό το λένε λίγο πολύ όλοι όμως, να σας πω. Δυστυχώς, δηλαδή, τι διαφορά έχετε λίγο πολύ από τους ανεξάρτητους Έλληνες, του κυρίου Καμένου ή τον ΣΥΡΙΖΑ ή οτιδήποτε άλλο? Λίγο πολύ κάπως έτσι εστιάζουν όλα τα κόμματα. Όχι, με συγχωρείτε. Τη διαγραφή του χρέους με την έξοδο από την ευρώ, την εθνικοποίηση των τραπεζών, με τον εργατικό έλεγχο, να μπορεί ο λαός να το χειρίζεται αυτό. Τις αυξήσεις των μισθών αυτά δεν τα λέει οι ανεξάρτητοι Έλληνες του Πάνου Καμένου. Τα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι όμως με την έξοδο από την ευρώ. Δεν λέει, όπως το είπατε. Το θέμα δεν είναι αν λέει ένας το ένα σημείο ή το άλλο. Σας το θέμα είναι ότι φτάσαμε στα κόμματα λίγο πολύ να γίνουν ένα και να μην υπάρχουν ιδεολογίες. Ιδεολογίες υπάρχουν. Ιδεολογικές διαφορές υπάρχουν τεράστιες σε διάφορα σημεία. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή η αριστερά δεν έχει τις τεράστιες ιδεολογικές διαφορές. Mm-hmm. Το ζήτημα είναι ζήτημα πολιτικής. Ζήτημα πολιτικής και συσχετισμών. Αυτή τη στιγμή, ήδη μέσα στο συνασπισμό, για παράδειγμα, υπάρχουν κομμάτια που λένε έξοδος από την Ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή τη στιγμή στο ΚΚΕ υπάρχουν κομμάτια που βλέπουν τη λογική αυτή που έχει μέχρι τώρα το ΚΚΕ, της απομόνωσης των αγώνων και της διάσπασής τους, να λένε ότι πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα. Αυτό θεωρούμε ότι μεγάλος καταλύτης ήμασταν εμείς. Ήταν αυτή η δύναμη που από την αρχή δεν φοβήθηκε να σηκώσει το γάντι, να το πει. Όταν βγαίνανε στις εφημερίδες και στις ειδήσεις στα κανάλια και λέγανε ότι κάποιοι λένε να φύγουμε από το Ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, εκείνη τη στιγμή δεν το έλεγε κανένας. Ο μόνος που το έλεγε ήμασταν εμείς. Και όχι από άποψη ότι εμείς τα λέμε καλύτερα. Αλλά απόψη ότι αυτή τη στιγμή είναι αντικειμενικό, είναι αναγκαίο να πεις και να πεις αυτά τα πράγματα. Να κάνεις αυτά τα πράγματα για να εκδηλώσεις. Η ευρωδραχμή από ποιον ακούστηκε? Πώς? Η ευρωδραχμή, λέω, από ποιον ακούστηκε? Τι είναι αυτό το ωραίο? Α, το ακούτε πρώτη φορά? Εντάξει, με το ακούτε πρώτη φορά, το καταλαβαίνω και αυτό που λέτε και εσείς τώρα. Θέλω να. Ναι, ναι. Η ευρωδραχμή από κάποιον πολιτικό ακούστηκε. Εγώ θα πω, ακούστηκε. Τώρα ποιος το είπε, θα το μάθετε στην πορεία. Εγώ θέλω να κλείσουμε έτσι με τα ζητήματα της Μεσσηνίας, γιατί φαντάζομαι ότι και αυτά πρέπει να τεθούν στο τραπέζι ενός προεκλογικού αγώνα. Γιατί υποψήφιοι βουλευτές της Μεσσηνίας είστε και Θοδωρή, θα πυκνώσεις εμφανίσεις το επόμενο διάστημα εδώ στον τόπο. Θα έρθω πάρα πολύ σύντομα κάτω στην Καλαμάτα. Ο λόγος δεν είναι να έρθω για να γνωριστώ με νέο κόσμο ή για λόγους ψηφοθυρίας, δεν με αφορά αυτό το θέμα. Θέλω να ακουστεί πάρα πολύ αυτή η φωνή. Όπου μπορώ να μπαίνω και να ακούγομαι, θα το κάνω. Αυτό είναι το μόνο που με απασχολεί. Και το κυριότερο, τα προβλήματα δεν είναι μόνο της Μεσσηνίας. Είναι κοινά προβλήματα παντού. Mm-hmm. Είναι τα προβλήματα που έχει οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδος. Μιλάμε για το αύριο. Και η Μεσσηνία ιδιαίτερα έχει πιο μεγάλα προβλήματα, διότι είναι ένα κομμάτι της Ελλάδας το οποίο είναι και ξεχασμένο. Εδώ ένα δρόμο είναι να ενωθεί, ας πούμε, 5 χιλιόμετρα και κάνει 15.000 χρόνια. Ένας δρόμος που θα δώσει μια ανάσα σε αυτή την πόλη, που θα ενώσει την πόλη σωστά με την Αθήνα. Υπάρχουν προβλήματα τα οποία είναι μέσα στον χρόνο και μάλιστα υπάρχουν πολιτικοί οι οποίοι κατάγονται από την περιοχή αυτή και ήταν στα πράγματα μέσα και δεν έκαναν τίποτα απολύτως. Τίποτα απολύτως. Το πιο απλό πράγμα. Έναν δρόμο που θα δώσει ανάσα, όχι στην Καλαμάτα. Σε όλη την Ελλάδα. Μάλιστα. Ωραία. Με εσάς, κύριε Γιακουμή. Εμείς δρόμους δεν πρόκειται να πούμε σε κανέναν ότι θα φτιάξουμε. Δηλαδή, όλη αυτή τη διαδικασία κάθε φορά στις εκλογές κάποιοι να λένε ότι θα κάνουν πράγματα. Συγγνώμη, δεν μπορούμε να το πούμε. Εγώ δεν μιλήσω. Εμείς η μόνη δέσμευση. Ότι αναφέρθηκε ότι θα φτιαχτεί κανένα. Όχι, δεν αναφέρθηκε. Είναι ένα πρόβλημα έτσι σημαντικό για την πόλη. Η μόνη δέσμευση που υπάρχει από εμάς είναι ότι θα αύριο μετά τις εκλογές έτσι κι αλλιώς θα είμαστε στους αγώνες όπως ήμασταν και πριν, στις λαϊκές συνελεύσεις, στις πλατείες που θα ξαναφτιαχτούν, στα κινήματα, στις απεργίες. Και θα προσπαθήσουμε αυτά να γίνουν ακόμα πιο έντονα, να γίνουν πιο επιτακτικά, να γίνουν πιο επικίνδυνα για τους από πάνω. Να οργανωθεί ο λαός από κάτω ώστε να μπορέσει να τους διώξει αυτούς. Να σας ευχαριστήσω και τους δύο πάρα πολύ. Καλή επιτυχία να σας ευχηθώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και εγώ θέλω να σας πω, Θέμη, και να πω ένα μεγάλο μπράβο στον Best, το οποίο ξέρω την προσπάθεια που κάνετε για το καλό της Μεσσηνίας και της Καλαμάτας ιδιαίτερα.
Καλή σας νύχτα. Ευχαριστούμε. Να σημειώσω έτσι κλείνοντας το πολιτικό πλαίσιο του δελτίου μας ότι ο Αλέξης Τσίπρας, όπως με ενημερώνουν, αναφέρθηκε και στα πρόσφατα επεισόδια και τα περιστατικά που έγιναν στην συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου και αλλά και όσα είχε σημειώσει ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου ο Πέτρος Στατούλης. Αύριο θα έχουμε πολλά περισσότερα να δούμε και φυσικά να σχολιάσουμε. Τώρα πάμε σε κάτι διαφορετικό και αν κάποιοι λίγοι ωστόσο είχαν περίσσευμα στο Πασχαλινό Τραπέζι, αρκετοί δεν έχουν σε καθημερινή βάση ούτε τα απαραίτητα. Οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά και κατ' επέκταση προβλήματα επιβίωσης είναι κάθε μέρα όλο και περισσότεροι με την προσφορά των εθελοντών, όπως συμβαίνει ήδη να είναι μεγάλη και την ανάγκη να συνεχιστεί επιτακτική. Κάθε προηγούμενο ξεπέρασε η προσφορά, ο εθελοντισμός και η παροχή βοήθεια σε ό,τι και αν αυτή μεταφράστηκε απλών πολιτών, σχεδόν όλων των επαγγελματιών και εκπροσώπων φορέων προς το Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπολείο της Καλαμάτας τις ημέρες του Πάσχα. Πέρα από τις 300 οικογένειες που εξυπηρετεί το Δημοτικό Παντοπολείο, για άλλη μια φορά η Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας προσέφερε εκτός τη μηνιαία της προσφορά. Προσέφερε και πάλι το κρέας σε 260 περίπου οικογένειες, γύρω στα 700 κιλά αρνί κρέας. Επειδή έχουμε δει ότι την Κυριακή του Πάσχα και γενικά και τα Χριστούγεννα οι άνθρωποι λίγο πολύ είτε ντρέπονται να έρθουν, είτε τους πλαισιώνουν και οι δικοί τους άνθρωποι, και η γειτονιά, γι' αυτό και δεν προβήκαμε στο να κάνουμε ένα μεγάλο γεύμα αγάπης, απλά κάναμε και πάλι το συσίτιο. Την Κυριακή του Πάσχα το κρέας, το αρνί, το ψητό αρνί είναι προσφορά της 120 ΠΕΑ και του διοικητή της 120 ΠΕΑ και οφείλω και εδώ να τον ευχαριστήσω προσωπικά για την βοήθεια αυτή και την αγάπη που δείχνουν προς τους Καλαματιανούς. Μητρόπολοι, φορείς, απλοί πολίτες, επαγγελματίες, παρά την κρίση, δίνουν από το υστέρημά τους και προσπαθούν να βοηθήσουν όσο είναι ανθρωπίνως δυνατό συμπολίτες μας που έχουν πραγματικά ανάγκη. Ιδιαίτερα σημαντική η κίνηση των συγγενών της Amnesty's Albania που προσέφεραν αντιστεφάνων στη Μητρόπολη 7.000 ευρώ αποκλειστικά για το Δημοτικό Παντοπολείο, όπως και τις οικογένειας Καρέλια με το ίδιο ποσό για τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Η προσπάθεια αυτή των εθελοντών κυρίως, ανθρώπων που αγαπούν τον άνθρωπο, πρέπει να συνεχιστεί αφού δυστυχώς τα περιστατικά μέρα με τη μέρα μεγαλώνουν. Τα περιστατικά που χάνουν σε εμάς είναι τρομερά και σε πολλές περιπτώσεις και τραγικά. Εγώ η ίδια πολλές φορές έχει τύχει να επισκεφθώ σπίτια και να ζήσω δράματα οικογενειακά που δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα μπορούν να συμβούν στην πόλη μας. Όλους αυτούς τους ανθρώπους προσπαθούμε με νύχια και με δόντια, με ό,τι παρέχει, με όποια κοινωνική δομή παρέχει ο Δήμος, τόσο από τους ίδιους τους υπαλλήλους, όσο και από τους εθελοντές. Και οφείλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που συνδράμει στην επίτευξη των στόχων μας και θέλω να πω και μπορώ να πω με κάθε βεβαιότητα ότι είμαι υπερήφανη ότι μπορεί κάποιος να νομίσει ότι περιαυτολογούμε και ευλογούμε τα γένια μας, αλλά σαν κοινωνικές δομές του Δήμου πιστεύω ότι κάνουμε το καλύτερο και ότι έχουμε σε ένα μεγάλο ποσοστό επιτύχει το στόχο μας. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best από όλους σας και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας. Καλή σας νύχτα.